Έχει τώρα το πρώτο παιδικό τμήμα μας με παιδιά ηλικίας νηπιαγωγείου ως και Δευτέρα Δημοτικού. Τα χορευτικά τμήματα έχουν ένα μήνα που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους λόγω της αναστολής της λειτουργίας του Συλλόγου από την πανδημία μετά το 19. Θέλουμε με την επίοικιά σας και το χειροκρότημά σας. Τα μικρούλια μας θα χορέψουν το χορό Τριγώνα. Στη λύρα ο Ζήγος Γιώργος, τον Ταούλιο Αλέξανδρος Αντωνιάδης, χοροδιδάσκαλος ο Ζήγος ο Γιάννης.
πρόεδρο της Καμαρίνας. Το χορευτικό τμήμα παρακολουθήσαμε, είναι το δεύτερο παιδικό μας. Είναι με παιδιά από ηλικίας 4ης δημοτικού μέχρι 6ης. Η χορή που μας χόρεψε ήταν Τριγώνο, Μάλ και Τικ Μονό. Ακολουθεί το χορευτικό τμήμα του Μορφωτικού Υπολογιστικού Συλλόγου Νέας Συνόπους Διογέννης, το οποίο θα μας χορέψει Εμπροπής, Ούτσαϊ, Τέρς Τριγώνα, Σέρα, Σερανίτσα, Κότσαρη. Χοροδιδάσκαλος ο Περικλής Αναστασιάδης, στη λύρα ο Ζήκος ο Γιώργος, τον Ταούλιο Αλέξανδρος Ανδριάδης.
του συλλόγου μας, το οποίο θα μας χορέψει. Κότσαρι, μουτσαϊ, τι καργόν, μαχαίρια ή πιτσακόιν όπως το λέμε, και θα φύγουμε τέκα ή τέν. We'll be right back.
το χορευτικό τμήμα παρακολουθήσαμε, είναι το δεύτερο παιδικό μας. Είναι με παιδιά από ηλικίας 4ης δημοτικού μέχρι 6ης. Η χορή που μας χόρεψε ήταν Τριγώνα, Ομάλ και Τικ Μονό. Ακολουθεί το χορευτικό τμήμα του Μορφωτικού Υπολογιστικού Συλλόγου Νέας Συνόπης Διογέννης, το οποίο θα μας χορέψει Εμπροπής, Ούτσαϊ, Τέρς Τριγώνα, Σέρα, Σερανίτσα, Κότσαρη. Χοροδιδάσκαλος ο Περικλής Αναστασιάδης, στη λύρα ο Ζήκος ο Γιώργος, στον ταούλι ο Αλέξανδρος ο Ντριάδης.
Κότσαρι, ούτσαρι, τι καργών, μαχαίρια ή πιτσακόιν όπως το λέμε και θα φύγουμε τέκ καϊτέ. Thank you.
Σαριγιάννου Γιώργη. Κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε Παύλη Φραγκούλη. Κύριε εκπρόσωπε του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά και αντιδήμαρχε Δήμου Δέλτα, κύριε Κυριακίδη Γιώργο. Κύριε Διευθυντά της ΕΤΑΝΑΜ, Άρμπηρε Γιώργο. Κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε και πρώην Δήμαρχέ μας, Λάζαρε Πιπηλίδη. Κύριε Νίτσα Γεώργη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάπτυξη Τώρα. Κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Διογέννης, Νέα Συνόπης Αριγιαννίδου Θεοδώρα. Κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Γυναικών Νέα Αμψούντας Καταπόδη Άννα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση μετά το υποχρεωτικό διάλειμμα των 2 χρόνων που μεσολάβησε λόγω της πανδημίας. Ευελπιστούμε να μην επαναληφθεί. 1922-2022. 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Η ανάδειξη της συμπλήρωσης ενός αιώνος από τα τραγικά γεγονότα της Μικρασιατικής καταστροφής, τον ξεριζωμό και τη μαρτυρική έξοδο των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου, αποτελεί ένδειξη της αντίστασης ενάντια στη λύθη. Στέλνουμε ηχηρό μήνυμα πως 100 χρόνια μετά είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Η φλόγα της μνήμης διατηρείται άσμεστη στο βάθος του χρόνου μέσα από την ενθύμηση των αλυσμών των πατρίδων του Ευξήνου Πόντου, των Δυτικών Παραλίων και της Ανατολικής Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας, της Προποντίδας και της Θράκης. Αποτελεί χρέος μας η διάσωση όλων εκείνων των ιερών κοιμηλίων και των ηθών που οι πρώτες γενιές μετέφεραν από τις 3.000χρονες κοιτίδες πολιτισμού της Ανατολής στη μητέρα Ελλάδα, διαπυρός και σιδήρου όταν διακόπηκε βία με αίμα η παρουσία του ελληνισμού στα χώματα της Μικρασίας. Εμείς ως Έλληνες ποντιακής καταγωγής θεωρούμε βαθύτατο χρέος μας προς την ιστορία, τη μεταλαμπάδευση όλων αυτών των παρακαταθλικών αλλά και τη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του Συλλόγου μας Αμισός 2022. Η δεύτερη μέρα, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Αυγούστου και θα είναι ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο Πρέβεζας που στηρίζουν διαχρονικά τις εκδηλώσεις μας και τις δράσεις μας, όπως επίσης και την ΕΤΑΝΑΜ. Τους οικονομικούς υποστηρικτές μας που παρόλη την κρίση στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια για την επιτυχία των εκδηλώσεών μας. Τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής μας που προσέφεραν δώρα για τη λαχιοφόρο μας, τον κύριο Κυριακίδη Κυριάκο για την προσφορά του στα κρέατα, καθώς και τον κύριο Χασίδη Χρήστο, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, τα μέλη, τους φίλους του συλλόγου μας, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα στο διοικητικό συμβούλιο και βοήθησαν ενεργά στη διοργάνωση. Θα καλέσουμε για ένα σύντομο χαιρετισμό τον αντιδήμαρχό μας, κύριο Σαριγιάννου Γιώργο. Να σας καλησπερίσω και εγώ εκ μέρους του Δήμου Πρέβεζας. Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας και στηρίζετε το Σύλλογο Αμισός. Κλείνουμε εσείως τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος πριν από λίγο, δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε ποτέ. Θα είμαστε εδώ, είμαστε η τέταρτη γενιά. Θα είμαστε εδώ για πολλά χρόνια ακόμα να τους θυμίζουμε αυτές τις μαύρες μέρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον κόσμο που στηρίζει τους συλλόγους, γιατί όντως αν δεν υπήρχαν αυτοί οι σύλλογοι δεν θα μπορούσαμε να μεταδώσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας στις νεότερες γενιές. Πρέπει λίγο να σκεφτούμε πέρα από τους χορούς και τα ήθη και τα έθιμά μας και τη γλώσσα, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά ότι θα χαθεί η ποντιακή γλώσσα. Και είναι κάτι που για μας δεν είναι μόνο παράδοση. Είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε για πολλά χρόνια ακόμα.
πρέπει να στηρίξουμε τους συλλόγους για να μπορέσουν και αυτοί να λειτουργήσουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εύχομαι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Να είστε καλά. Σύντομο χαιρετισμό ως εκπρόσωπο του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμαλά. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Τα τελευταία 17 χρόνια που έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις στη Σαμψούντα είναι από τις καλύτερες που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Στέλλα και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση να παρευρεθούμε και φέτος για μία ακόμα φορά. Έχετε τους χαιρετισμούς του Προέδρου του κ. Γιώργου Τανιμανίδη και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, του κ. Παντελήμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θέλω επίσης να τονίσω, αγαπητέ φίλε Λάζαρε, λοιπόν, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, να στηρίζουμε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Τα δύο χρόνια που δεν είχαμε εκδηλώσεις, ξέρετε ότι οι σύλλογοι με το ζόρι κρατιούνται. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους συλλόγους για τη μεγάλη προσφορά τους. Σχετικά, ξέρω εγώ, με τη διατήρηση του ποντιακού αλλά και του προσφυγικού ελληνισμού. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση σε όλους σας. Μαζί με μένα είναι και ο αντιπρόεδρος της Παναγίας Σουμαλά, ο κύριος Κώστας Ιωακιμίδης, ο οποίος μόλις ήρθε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Το χορευτικό μας στις 18 Αυγούστου θα χορέψει στη Λιβαδιά, στη γειτονική Αλβανία. Θέλω να καλέσω την κυρία Θεοδόρα Σαριγιαννίδου για να παραλάβει το αναμνηστικό μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο για την άψογη διοργάνωση. Συγχαρητήρια σε όλους τους χορευτές, στους μουσικούς, στους χοροδιδασκάλους. Σε όλους εσάς εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστώ πολύ. Ανακοίνωση. Οι μαθητές που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που τους βραβεύουμε κάθε χρόνο θα βραβευτούν τις 19 Αυγούστου. Ναι. Λοιπόν, ακολουθεί η ποντιακή βραδιά. Έχουμε καλούς, καταξιωμένες καλλιτέχνες σήμερα μαζί μας. Έχουμε τον Αλέξη Παρχαρίδη και τον Γιάννη τον Κατοτικίδη στο τραγούδι. Στη λύρα έχουμε τον Φάνη τον Κουρουκλίδη και τον Γιάννη τον Ζήγο. Τον Αλέξανδρο Αντωνιάδη στον Ταούλη και τον Γιώργο τον Ζήγο επίσης και τον Ηρακλή Ξενίδη στα Πλήκτρα. Από εμάς, καλή διασκέδαση!